κατά καιρούς προτάσεις προς την εταιρεία και προς τους εργαζόμενους, τις οποίες προτάσεις μας, που είναι και εφικτές προτάσεις, δηλαδή είναι δυνατές να γίνουν, είναι στο πλαίσιο των οικονομικών μας δυνατοτήτων, αν θέλετε, και είναι και προτάσεις που εναρμονίζονται απολύτως με το νομικό πλαίσιο. Εδώ επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Άσχετα με το αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με τους νόμους του κράτους, ως διοίκηση οφείλουμε να τους εφαρμόζουμε και αυτό κάνουμε. Έχουμε λοιπόν υποβάλει προτάσεις προς τους εργαζόμενους, η αδιαλαξία των οποίων τους όθησε να τις απορρίψουν. Την αστυνομία την καλέσατε, κύριε Μπρίλα. Στην εργολαβική. Έχετε απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές. Έχω ενημερώσει τον εισαγγελέα. Είναι δική του δουλειά να το κάνει, δεν είναι δική μου. Επίσης, έχουμε ζητήσει από την εργολαβική εταιρεία να ανανεώσει τις συμβάσεις των εργαζομένων, οι οποίες έλυγαν πριν από λίγο καιρό, με βάση τα νέα δεδομένα, με βάση τις νέες μας προτάσεις. Οι εργαζόμενοι εμπόδισαν, μάλλον το σωματείο εμπόδισε τους εργαζομένους να υπογράψουν. Δηλαδή, κύριε Πρίτα, για να το κάνω σημαντικά, σας παρακαλώ, για να το καταλάβουν όλοι. Η οποία είναι μεγαλύτερη. Έχουν έρθει ιδιώτες από μια εταιρεία, έχουν καταλάβει ένα δημόσιο χώρο και καθόμαστε δύο μήνες και τους κοιτάμε όλοι μας. Γι' αυτό μας λέτε τώρα. Ακριβώς. Γιατί αυτοί είναι ιδιώτες. Ακριβώς. Και δεν παρεμβαίνει κανείς. Και εσείς είστε περήφανος για αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή, και είστε επικεφαλής ενός ιδρύματος που δεν σκεφτείτε ούτε μια στιγμή να παραιτηθείτε για να αναλάβετε κι εσείς μια ευθύνη. Και να πείτε, εγώ δεν διοικώ αυτό το χώρο πια έτσι όπως κατάντησε. Εάν πιστεύει κανείς ότι σε συνθήκες τέτοιας κρίσης το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να παραιτηθούμε, δηλαδή να φυγομαχήσουμε, τότε εγώ ευχαρίστως να παραιτηθώ. Εγώ δεν σας λέω να παραιτηθείτε, είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ κάθε μέρα το σκέφτομαι. Κάθε μέρα το σκέφτομαι. Αλλά κάθε μέρα αντιλαμβάνομαι ότι στα δύσκολα είναι που μας χρειάζεται το πανεπιστήμιο. Και η χώρα, βέβαια. Αλλά να κάνουμε πράξη, δεν με λύσεις. Έχετε κατηγορηθεί όμως από εκπροσώπους των εργαζομένων, όπως είναι το εργατικό κέντρο, ότι στην πραγματικότητα υποδαβλήσατε εσείς την κινητοποίηση των εργαζομένων στην καθαριότητα για να πάρετε αυξημένα κονδύλια. Ακούστε. Εδώ υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν εχμαλωτήσει το πανεπιστήμιο εδώ και δύο μήνες, κατηγόρησαν εμένα ότι τους υποκινούσα. Η αλήθεια είναι ποια. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι όταν ξεκίνησε η απεργία τους, εμείς ζητήσαμε έκτακτη επιχορήγηση, η σύγκλητος με ομόφωνη απόφαση ζήτησε έκτακτη επιχορήγηση από το κράτος, η οποία δεν εδόθη. Και η αλήθεια είναι βεβαίως ότι όταν μιλούσα στους εργαζομένους, τους εξηγούσα και τους έλεγα, τα αιτήματά σας δεν στρέφονται εναντίον του πανεπιστημίου. Στρέφονται ουσιαστικά εναντίον της κυβέρνησης. Άρα μην τιμωρείτε το πανεπιστήμιο επειδή η κυβέρνηση δεν σας τα ικανοποιεί. Πάτε και διεκδικήστε τα από την κυβέρνηση. Αυτό που είπα, κύριε Λυριτζή, για κύριε οικονόμου, εξελίφθη ως υποκίνηση των εργαζομένων να καταλάβουν το Υπουργείο Παιδείας. Και αυτό με κατήγγειλε ο ανεκδιήγητος αυτός πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα σας πω και κάτι που δεν μία σχέση έχει με το πανεπιστήμιό μας και με την αυτοδιοίκησή του. Μάλιστα. Mm-hmm. Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι. Ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος και ένας άνθρωπος ο οποίος μετέχει των διοικητικών του πανεπιστημίου, είναι επικεφαλής. Πώς κατά τη γνώμη σας αντιμετωπίζει μια κατάσταση όταν άλλη πανεπιστημιακή και ομάδα φοιτητών επιχειρούν να καθαρίσουν λίγο την πόρτα για να μπορούν να μπαίνουν στη σχολή τους και ξυλοδέρνονται από κάποιους άλλους. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι. Και ούτε με ενδιαφέρει. Τι κάνει αυτός ο καθηγητής και διοικητικός υπάλληλος, τι πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας? Να κάθεται και να λέει είναι κακό πράγμα και να τους βλέπει, τι κάνει, κάτι δεν πρέπει να κάνει? Εγώ ως πρίτανης έκανα δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα ήταν ότι αμέσως διέταξα μια προκαταρκτική έρευνα, το αποτέλεσμα της οποίας απέστειλα ήδη στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας έχει επιληφθεί για τα περαιτέρω. Mm-hmm. Το δεύτερο και πιο σημαντικό όμως που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι ότι σήμερα στις 12 η ώρα έχουμε εξαγγείλει μια εκστρατεία καθαριότητας στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα, κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου, στις 12 η ώρα όλο το Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι και οι καθηγητές, καθαρίζουμε το Πανεπιστήμιο. Σήμερα λοιπόν οι πάντες θα είμαστε στους διαδρόμους και θα είμαστε στις αίθουσες. Την αστυνομία τη φωνάξατε να είναι και αυτή παρούσα. Μεγάλη... Φάτε ξύλο. Η αστυνομία είναι ενήμερη διότι παρακολουθεί και τα κανάλια και τις εφημερίδες και τις ειδήσεις και τα πάντα. Ναι. Υπάρχει πλήρης ενημέρωση, όπως γνωρίζετε, και πλήρης διαφάνεια. Προφανώς, δεν γίνεται τίποτε εγκρυπτό. Άλλωστε, ο εισαγγελέας, όπως σας έχω πει επανειλημμένος, έχει επανειλημμένα ενημερωθεί από εμένα. Mm-hmm. Προσφάτως σε μία επιστολή αγωνίας, αν θέλετε, των Πρετανικών Αρχών, των Κοσμητορικών Αρχών και των Προέδρων των σχολών και των τμήματων, έχουμε καλέσει πλέον την πολιτεία. Είπαμε ότι μας ξεπερνά αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν μια μικρή ομάδα εργαζομένων, όπως είπατε, ιδιωτών, πολύ σωστά, εξωπανεπιστημιακών δηλαδή, να κρατάει εχμάλωτο το πανεπιστήμιο, να μην λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Ξέρετε κάτι, κάθε μέρα που περνάει χάνουμε εκατομμύρια ευρώ.
Σε μια εποχή που πρέπει να κυνηγάμε και τη δεκάρα, που λέει ο λόγος, ναι. Κάθε μέρα εξαιτίας της αδιαλαξίας αυτών των εργαζομένων χάνουμε εκατομμύρια η ευρώ. Εκπαιδευτική οι φοιτητές διαδικασία... μας δεν μπορούν να πάρουν πιστοποιητικά. Κύριε Πρίτανη, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται κανονικά. Ρωτάει, όχι, όχι. Ρωτάει ο κόσμος εδώ αν θα γίνουν οι κατατακτήρες στην πολιτικών επιστημών, ας πούμε, για παράδειγμα. Τα γίνονται. Μαθήματα και η έρευνα γίνονται κανονικά. Εξετάσεις. Όσο κανονικά μπορεί να γίνουν σε ένα βρώμικο πανεπιστήμιο και οι εξετάσεις. Εκείνο το οποίο δεν γίνεται είναι ότι έχει παραλύσει η διοικητική λειτουργία. Δηλαδή δεν μπορούν να δοθούν πτυχία. Η διοίκηση του πανεπιστημίου έχει παραλύσει. Δεν μπορούν να δοθούν πτυχία, δεν μπορούμε να είμαστε εντάξει απέναντι στις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε ακόμη να απορροφήσουμε τα κονδύλια, τα ελάχιστα κονδύλια που μας δίνει η πολιτεία. Δηλαδή σε μια εποχή που έπρεπε να τρέχουμε για να τα απορροφήσουμε. Εκτιμάται ότι θα σύντομα η κατάσταση αυτή, κύριε Πρίτανη. Εκτιμάται ότι θα λήξει άτομα άμεσα. Εγώ έκανα και χτες μια έκκληση στη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων. Θέλω να την κάνω και από την εκπομπή σας. Mm-hmm. Αν πράγματι αυτοί οι άνθρωποι σκέπτονται και αγαπούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στο όνομα των 70.000 φοιτητών μας, τους παρακαλώ, να πω αυτή την έκφραση, τους παρακαλώ, να σταματήσουν τώρα, πριν να είναι αργά, mm-hmm. πριν να υπάρξει κάποια επέμβαση έξωθεν, η οποία ενδεχομένως να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Mm-hmm. Σας παρακαλώ, αγαπητοί κύριοι που είστε στην κατάληψη, σταματήστε τώρα. Δεν θα κερδίσετε τίποτα έτσι όπως πάτε. Είναι αυτοκαταστροφικό αυτό που κάνετε. Εγκλωβίζετε τους εργαζομένους σας και έχετε εχμαλωτήσει το πανεπιστήμιο, το οποίο το οδηγείτε πραγματικά στην καταστροφή. Ας σταματήσουν τώρα, ναι. Να ανοίξει η διοίκηση και αύριο μαζί θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη λύση για αυτούς τους εργαζομένους. Έχουμε κάθε καλή διάθεση. Ευχαριστούμε, κύριε Πρίτανη. Δεν τους καλώ. Τους παρακαλώ και το υπογραμμίζω αυτό το πράγμα πριν να είναι αργά. Ξέρετε κάτι. Πολύ φοβούμαι ότι κάποιοι ακραίοι θέλουν να μας οδηγήσουν στα άκρα. Θέλουν να μας οδηγήσουν στην επέμβαση της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο.